Στην προηγούμενη μου διαδρομή επισκέφτηκα την Καστοριά. Περιπλανήθηκα στον Τολτσό με τα παλαιά αρχοντικά του, έκανα τοξοβολία και κανό στη λίμνη και δοκίμασα παραδοσιακούς λαχανοντουλμάδες με θέα όλη την πόλη. Επόμενη μου στάση, η Βέρεια και η Έδεσα. Η Βέρεια απέχει περίπου 5 ώρες από την Αθήνα. Από την Καστοριά θα χρειαστώ 1 ώρα και 20 λεπτά. Σύμφωνα με το μύθο, η Βέρεια ήταν νύμφη των υδάτων και κόρη του ωκεανού και της Θέτιδας. Θεωρείται μία από τις αρχαιότερες πόλεις. Βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς του Βερμίου και στην αρχαιότητα υπήρξε μία από τις τρεις πρωτεύουσες της Μακεδονίας. Η Βέρεια βρέθηκε στο απόγειο της ακμής της στους ελληνιστικούς χρόνους. Στο κέντρο της πόλης, στην παραδοσιακή συνοικία Κυριώτισσα, συναντώ παλιές λιθόκτιστες κατοικίες σπάνιας αρχιτεκτονικής, καθώς και πολλές χριστιανικές και βυζαντινές εκκλησίες. Στην πόλη διασώζονται 48 βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί. Γι' αυτό και κάποιοι αναφέρονται στην πόλη σαν μικρή Ιερουσαλήμ. Το 50 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στους κατοίκους από αυτό εδώ το βήμα. Το βήμα του Απόστολου Παύλου θεωρείται σημείο αναφοράς του χριστιανισμού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βέρεια, ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Μπαρμπούτα, την εβραϊκή συνοικία της πόλης. Εδώ συναντάς το σπάνιο δέσιμο φύσης, ιστορίας, θρησκείας και μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Αυτή η συναγωγή χτίστηκε, όπως τη βλέπετε σήμερα, το 1850 μετά Χριστόν, από τους Εβραίους οι οποίοι προήλθαν από την Ισπανία, το 1492. Στη βορειοδυτική πλευρά της εβραϊκής συνοικίας βρίσκουμε την παλαιότερη συναγωγή που διασώζεται στα Βαλκάνια. Πέτρινη και με ενδιαφέρουσα διακόσμηση. Το 1945 ο πληθυσμός ενέρχεται περίπου στα 850 άτομα. Από αυτούς οι 800 πήγαν στα στρατόπεδα και γυρίσανε περίπου 50. Αυτοί φύγανε σιγά σιγά από τη Βέρεια και σήμερα στη Βέρεια δεν υπάρχει κανένας Εβραίος. Οι κάτοικοι της Βέρειας ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ήρθα την κατάλληλη εποχή. Οι έφοροι κάμποι της έχουν μόλις στολιστεί με χιλιάδες χρυσοκόκκινα ροδάκινα. Ο νομός Συμμαθίας έχει σαν κύριο πρωταρχικό παράγοντα οικονομίας το ροδάκινο. Υπολογίζουμε γύρω στις 70 με 80.000 στρέμματα ροδακίνων να υπάρχουν στο νομό Ημαθίας. Είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια για μας, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Η επιτυχία των αγροτών αποτελείται καθαρά από τις κλιματολογικές συνθήκες. Κρεμόμαστε πάντα από τα χείλη του ουρανού και του Θεού. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί από τις 6 ώρα. Μαζεύουμε τα ροδάκινα εδώ πέρα. Συνεχίζουμε πηγαίνοντας στο συνεταιρισμό και τελειώνοντας εκεί η δουλειά μας. Το ροδάκινο καλλιεργήθηκε από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν ο ίδιος που έφερε εδώ πέρα το ροδάκινο από τα βάθη της Ασίας. Περιέχει πάρα πολλές θρεπτικές ουσίες. Κάνει πολύ καλό στο δέρμα.
Είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια για μας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και εμείς από τους παππούδες μας και από τους γονείς μας μάθαμε τον τρόπο καλλιέργειας. Εγώ ασχολούμαι 17 χρόνια με το ροδάκινο. Είμαι νέος. Την παράδοση την πήρα από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, οι οποίοι ασχολιόντουσαν πιο παλιά με τα ροδάκινα. Και συνέχισα εγώ. Μάλλον θα τα πάρει και ο γιος μου. Μου χαρίζουν ένα καφάσι γεμάτο ζουμερά ροδάκινα. Όταν παράγεις κάτι τόσο αγνό, θέλεις να το μοιραστείς με όλο τον κόσμο. Μισή ώρα από τη Βέρεια, στη δυτική πλευρά του Βερμίου, το χιονοδρομικό 3-5 πηγάδια φτάνει σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Το χειμώνα είναι ιδεώδες για πολλές δραστηριότητες και σπορ, καθώς και για την προετοιμασία πολλών αθλητικών συλλόγων. Όταν όμως λιώνουν τα χιόνια, τα κοπάδια με τα πρόβατα ξεχύνονται στις καταπράσινες πλαγιές του βουνού. Εκεί συναντούν το Θωμά με τη γυναίκα του την Ναταλία και το βοσκό τους, το Ρούλι. Τα πρόβατα είναι μια δουλειά δύσκολη. Πρέπει να την αγαπάς για να την κάνεις και να την ξέρεις καλά. Πρέπει να σηκωθείς 5-6 ώρα το πρωί, να αρμέξεις. Μετά το απόγευμα ξανά, κατά τις 7 η ώρα, ξανά άρμεγμα. Και θα τα καταφέρεις, πιστεύω. Αν έχεις μεράκι και την κάνεις, θα πας καλά. Σε όποια γωνιά της Ελλάδας κι αν πάω, οι ντόπιοι θέλουν να με περιποιηθούν. Θέλουν κάτι να με φιλέψουν. Δεν χρειάζονται πολλές ανέσεις. Μια φωτιά, ένα τηγάνι και αγνά υλικά. Έτσι περνούν αυτοί κάθε βραδιά. Και απόψε κι εγώ μαζί τους. Γεια μας. Άντε, γεια μας. Άντε, Ρούλια. Ξημέρωμα και παίρνω δυνάμεις για μία ακόμη γεμάτη μέρα. Αφήνω πίσω μου την καταπράσινη Βέρεια και φεύγω για την Έδεσα. Πρώτα όμως, θα επισκεφτώ το μέρος που θεωρείται κέντρο του ποντιακού ελληνισμού, το προσκύνημα της Παναγίας Σουμέλα. Χτισμένη στο όρος Μελά της Τραπεζούντας, η Μονή υπήρξε για 16 και πλέον αιώνες κέντρο των Ελλήνων του Πόντου. Το 1922, η Μονή λαϊλατήθηκε και κάηκε από τους Τούρκους στον Πόντο. 30 χρόνια μετά την καταστροφή ξεκίνησε η ανέγερση του προσκυνήματος στη Βέρεια και η αυθεντική εικόνα της Σουμελά φιλοξενείται από τότε εδώ, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες. Η νέα Μονή της Παναγίας Σουμελά εγκαινιάστηκε στον ελλαδικό χώρο από τον Φίλον Ακτενίδη, πρώτο πρόεδρο του Σωματείου Παναγίας Σουμελά Θεσσαλονίκης το 1951 και έτσι επέστρεψε πια η εικόνα στη δημόσια λατρεία μετά από 20 χρόνια
παραμονής της στο Βυζαντινό Μουσείο. Ο Παναγιώτης Στανιμανίδης, συνεχιστής του έργου του φίλου Νοσκτενίδη, έφτιαξε αυτό που λέμε το σώμα γύρω από την ψυχή, πήρε από το φίλο Νοσκτενίδη την ψυχή, την εικόνα και έφτιαξε το προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, όλο αυτό το χώρο με τα 19 και πλέον κτίρια, με όλη αυτή την κτηριακή υποδομή που μπορούμε να φιλοξενούμε όλο το χρόνο εδώ προσκυνητές που έρχονται να καταλύσουν στη χάρη της και να ευλογηθούν από την Παναγία μας για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ξεκινάω για Έδεσα και φαντάζομαι καταράκτες και νεράιδες, γάργαρα νερά και πλατάνια. Η απόσταση είναι 49 χιλιόμετρα περίπου από τη Βέρεια, ενώ η Θεσσαλονίκη απέχει 95. Η Έδεσα ανήκει στον ομό Πέλλας και έχει ιστορία 3.000 χρόνων, περίπου από το 800 π.Χ. Το οδηπορικό μου ξεκινά από το ιστορικό κέντρο, το Βαρόσι. Στην αρχαιότητα, εδώ ήταν η Ακρόπολη. Τώρα υπάρχουν αναπαλαιωμένα μακεδονίτικα κτίσματα και λιθόστρωτα σοκάκια. Η Έδεσα αναπτύχθηκε στα ρωμαϊκά χρόνια, καθώς ήταν ταξιδιωτικό και εμπορικό πέρασμα. Πήρε το όνομά της από τους αρχαίους Φρίγες και σημαίνει «πόλη μες στο νερό». Δεν χορταίνω τον ήχο των γάργαρων νερών και τον καθαρό αέρα. Στη Βέρεια μου χάρισαν ζουμερά ροδάκινα και θέλω να τα μοιραστώ με τους ντόπιους που με φιλοξενούν. Για να με ευχαριστήσουν αυτοί με τη σειρά τους, θα τα κάνουν γλυκό. Πρέπει οπωσδήποτε, λένε, να δοκιμάσω την τάρτα ροδάκινου. Στην Έδεσα είναι 11. Από αυτούς, μόνο 2 είναι επισκέψιμοι και είναι και οι πιο μεγάλοι. Τα νερά ταξιδεύουν από το Καϊμακτσαλάν και ξεχύνονται στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας ατμόσφαιρα παραμυθένια. Στον καταράκτη Κάρανο λέγεται πως γεννήθηκε και η νεράιδα των νερών. Ο θρύλος λέει πως περιμένει να πέσει νύχτα για να περπατήσει μόνη μέσα στους καταράκτες, λουσμένη στο φως. Ξημερώνει. Ο ξενώνας που με φιλοξενεί λούζεται από το φως του πρωινού. Η ζεστασιά του ήλιου με κάνει να νιώθω σαν στο σπίτι μου.
δεν μου κάνει καρδιά να φύγω από αυτό το μέρος. Φύγω από τον Ξενώνα, μου είπαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να περάσω από τα λουτρά Πόζαρ που βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα έξω από την Έδεσα, στους πρόποδες του Καϊμεξαλάν. Τα λουτρά αυτά είναι θεραπευτικές πηγές χιλιάδων χρόνων από νερό της βροχής. Όταν βρέχει, το νερό απορροφάται από το έδαφος και όταν φτάσει βαθιά στη γη, ζεσταίνεται και αναβλύζει πίσω στην επιφάνεια σε υψόμετρο 400 μέτρων. Στο ταξίδι του πίσω, συμπαρασύρει μαζί του μέταλλα και ευεργετικά συστατικά. Η περιοχή έχει αξιοποιηθεί τουριστικά με εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες. Εδώ ο συνδυασμός των καταρρακτών με την άγρια ομορφιά του Φαραγγιού συνθέτει ένα τοπίο άγριο αλλά και χαλαρωτικό. Γι' αυτό και είναι πόλος έλξης εκατοντάδων επισκεπτών. Gotta let go to go the extra mile. Chill out, stay cool, relax, let go. It doesn't matter if you ain't got dough. Sit right back and let the good times flow. Chill out, stay cool, relax, let go. Chill out, stay cool, relax. Οι δραστηριότητες όμως στην Έδεσα δεν είναι συνδεδεμένες μόνο με το υγρό στοιχείο. Στα Κεσαριανά ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη φύση από κοντά με συνοδοιπόρο το πιο αγαπημένο και επιβλητικό ζώο, το άλογο. Το άλογο για μένα είναι φίλος. Το χρησιμοποιώ στην εργασία μου, στην ψυχαγωγία μου. Όταν υπέβεις, γίνεις ένα με αυτό. Η αγάπη των Ελλήνων για τα άλογα καταγράφεται από την αρχαιότητα. Ο Ξενοφώντας αφιέρωσε ένα από τα συγγράμματά του στην αγορά, εκπαίδευση και μεταχείριση των αλόγων, ενώ και ο ίδιος μεγάλωσε με τα άλογα και τους έτρεφε μεγάλη αγάπη. Η ασία και η συναναστροφή με τα άλογα λέγεται ότι είναι ιδιαίτερα ευεργετικές. Αναπτερώνουν το ηθικό και δημιουργούν ένα αίσθημα ευεξίας. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν βοηθητικά στη θεραπεία κάποιων παθήσεων. Μια μικρή βόλτα με το άλογο με χαλάρωσε. Ένιωσα τη δύναμη αυτού του επιβλητικού ζώου. Όταν υπέβεις, γίνεσαι ένα με αυτό, απελευθερώνεσαι. Ξεχνάς προβλήματα, ξεχνάς τα πάντα. Αν μπορούμε να το βγάζουμε κάθε μέρα έξω για ένα περίπατο, ηρεμεί για αυτό μαζί μας, του αρέσει. Ο
ιδιοκτήτης της φάρμας, με κέρασε ντοματίνια και πιπερίτσες από τον μποστάνι, η ευκαιρία που ζητούσα για να κολατσιώ στα γρήγορα. Αυτό μου μένει κάθε φορά από τις ορεινές διαδρομές μου. Οι φιλόξενοι άνθρωποι που με καλωσορίζουν στον τόπο τους και με κάνουν πάντα να αισθάνομαι ένας από αυτούς.